Εδώ είναι Μπαλκάνια, δεν είναι. Ξεγέλασε εξάλλου. Έτσι είναι και αυτό και στα Σκόπια το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Γιατί ο νεοεκλεγής πρόεδρος Στεύο Πεντάρος και πήγε στις Βρυξέλλες. Εκεί όμως τον περίμενε ένα κρύο ντουζ. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Ντόναλντ Τούσκ του είπε ότι τα έχετε κάνει όλα πολύ καλά και τα λοιπά και συγχαρητήρια και για τη συμφωνία με τις γειτονικές σας χώρες, όχι μόνο με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία καλής γειτονίας. Όμως δεν είναι όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτοιμες να εγκρίνουν μια ημερομηνία έναρξης συνταξιακών διαπραγματεύσεων. Οπότε δηλαδή του είπε ότι μάλλον δεν πρέπει να περιμένουν πάρα πολλά από τη Σύνοδο Κορυφής τον ερχόμενο Ιούλιο. Αυτό το περιμέναμε εμείς λίγο πολύ γιατί η Γερμανία το ανακοίνωσε. Αναστασία μου, επιτρέψε ένα σχόλιο. Ναι, βεβαίως. Από τη μικρή εμπειρία που έχω από τις βόλτες μου στα Βαλκάνια, αυτές οι χώρες είναι σαν να κάνεις ταξίδι στον χρόνο. Δεν κάνεις απλώς ένα γεωγραφικό ταξίδι. Γυρνάς μερικές δεκαετίες πίσω. Ούτε οι δομές της δημοκρατίας λειτουργούν με ένα δυτικό ευρωπαϊκό τρόπο εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ούτε η διαφθορά έχει σπάσει, έχει χωρίσει τα τσανάκια της με την πολιτική εξουσία. Ιδίως στην Αλβανία δεν ξέρεις με ποιον πρωτομαφιόζο να μιλήσεις. Ναι. Τόσο πολύ. Στην οπότε, Αλβανία το αποδεικνύει η κατάσταση. Οπότε οι ενστάσεις θέλω να πω των Ευρωπαίων εδώ, άσχετα αν μας βολεύει ή δεν μας βολεύει πολιτικά, για οποιοδήποτε αντικειμενικό παρατηρητή είναι απολύτως θεμητές. Έτσι και αναμενόμενος κιόλας. Εκτός από τον νέο πρόεδρο των Σκοπίων, επίκειται και μία επίσκεψη Ζάεφ στην καγκελαρία, έτσι. Πήγε και ναι. Αυτό που του είπε, τουλάχιστον σύμφωνα με την Deutsche Welle, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν αυτό που είπε και προχθές, που τουλάχιστον προέκυψε από δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, ότι όχι πριν τον Σεπτέμβριο, υποτίθεται ότι έχει λάβει τώρα έτσι μια διαβεβαίωση για τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζουν τα σκοπιανά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι σίγουρα δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξέλιξη ούτε για τα Σκόπια ούτε για τα Τύρανα στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του Ιουλίου.